παρατηρείται ότι και στην Ελλάδα τελικά δεν είναι τα 331, πόσα είναι τα σημερινά κρούσματα τα οποία ανακοινώθηκαν. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά ενδεχομένως τα κρούσματα να είναι πολλά περισσότερα. Πείτε μας λίγο τη συλλογιστική σας. Αναπτύξτε μας λίγο. Για να το θέσω αρκετά πλουστευτικά για τον λαό να το καταλάβει, ο αριθμός που ακούει στα μέσα σήμερα, ας πούμε, γύρω στους 300-350 στην Ελλάδα... 352 τα επίσημα κρούσματα με βάση την ανακοίνωση την τελευταία στις 6 ώρα ακριβώς, κυρία Θεοφυλακοπούλου. Ακριβώς. Αντικατοπτρίζει έναν σχεδόν δεκαπλάσιο πραγματικό αριθμό κρουσμάτων. Αυτό τώρα πώς το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε παίρνοντας ως παράδειγμα άλλες χώρες, οι οποίες, η Κίνα κυρίως, οι οποίες έχουν περάσει ήδη από αυτή τη μετάβαση της περίοδου της τρομερά εκθετικής ανάπτυξης και μετά πιθανότατα της μείωσης, έτσι, που μείωση θα γίνει αν και μόνο αν μείνουμε στα σπίτια μας. Οπότε μέσω αυτής της ανάλυσης του πόσο γρήγορα μεταδίδεται ο ιός και πόσα κρούσματα έχουμε επίσημα και πόσα αυτά τα κρούσματα μπορούν να κρύβουν από πίσω τους έναν αριθμό πραγματικών κρούσματων, ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος. Αυτή τέλος πάντων όλη η ανάλυση μας δίνει κάποιους αριθμούς οι οποίοι μας επιτρέπουν να αναλύσουμε τι συμβαίνει στις άλλες χώρες οι οποίες ακόμη δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, σε αυτή την πρόοδο που έχει φτάσει η Κίνα. Αυτές οι αναλύσεις έγιναν γνωστές μέσα από ένα άρθρο στο Medium το οποίο δημοσιεύτηκε και εγώ πήρα αυτές. Να δούμε την πρώτη εικόνα, γιατί δεν ξέρω αν μας παρακολουθείτε, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Θα δείξουμε την πρώτη εικόνα, το πρώτο γράφημα το οποίο αναφέρεται στα στοιχεία της πόλης Χουμπέι στην Κίνα. Ποια ήταν δηλαδή... Όχι αυτό, την άλλη εικόνα παρακαλώ, αν μπορέσουμε να δείξουμε. Αυτή εδώ λοιπόν ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ένα διάγραμμα με κάθετες γραμμές. Οι μπλε γραμμές που βλέπουμε, οι κάθετες, είναι τα στοιχεία τα οποία ήταν στην πραγματικότητα τα κρούσματα, πραγματικά κρούσματα. Ενώ η χρυσή ράβδος είναι τα κρούσματα τα οποία γνώριζε ο κόσμος ότι υπάρχουν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της επίσημης πληροφορίας των κρατικών υπηρεσιών υγείας. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, ακόμη και βλέπετε το αρκετά αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι ακόμη και όταν τα πραγματικά κρούσματα αρχίζουν και μειώνονται από όταν και μετά οι Κινέζοι μπήκαν σε καραντίνα, φαινομενικά στις ειδήσεις τους βλέπανε ότι αυξάνονταν μόνο και μόνο επειδή αυξάνονταν τα κρούσματα τα οποία γίνονταν γνωστά. Και μην ξεχνάμε, σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι υπάρχει μια περίοδος επώασης του ιού. Έτσι, κάποιοι οι οποίοι ήδη είναι φορείς δεν μπορούν να δείξουν, δεν δείχνουν συμπτώματα μέχρι κάποιες μέρες αργότερα. Άρα, καταλαβαίνουμε πόσα κρούσματα είχαμε μέχρι και 15 μέρες πριν, κάνοντας αυτούς τους υπολογισμούς του μπρος-πίσω, ας πούμε, για να καταλάβουμε τι γινόταν στο παρελθόν. Άρα, με αυτόν τον ίδιο τρόπο μπορούμε να το καταλάβουμε για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Άρα ο κόσμος, αυτό για να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, να γίνει και λίγο πιο κατανοητό στους τηλεθεατές, είναι ότι τα κρούσματα, τα πραγματικά, τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν αλλά δεν ανακοινώνονταν, εμφανίστηκαν και επιβεβαιώθηκαν στην πορεία με το πέρασμα των καιρών ως πραγματικά. Αυτή είναι η ουσία ουσιαστικά που δίνεται μέσα και από το διάγραμμα που βλέπουμε. Και θέλω να πάμε και στο διάγραμμα που αφορά την Ελλάδα. Γιατί εκεί νομίζω πρέπει να εισκύψουμε, εκεί πρέπει να μείνουμε πιο συγκεκριμένα, κυρία Θεοφανοπούλου. Γιατί έχουμε και στοιχεία τωρινά. Βέβαια, το πιο πρόσφατο στοιχείο το οποίο αναφέρεται στην έρευνα τη συγκεκριμένη, στα στατιστικά στοιχεία, επαναλαμβάνω, φέρει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή στα, όπως είπαμε προηγουμένως, στα 352 κρούσματα και έχουμε 16 Μαρτίου. Και εδώ βλέπουμε μέχρι την 11η Μαρτίου να έχετε σχηματίσει μία εικόνα. Λέτε λοιπόν ότι 11 Μαρτίου αυτά που μας είχαν ανακοινωθεί ήταν 99 κρούσματα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βέβαια κατόπιν ενημέρωση και από το Υπουργείο Υγείας. Αλλά στην πραγματικότητα στις 11 Μαρτίου τα πραγματικά κρούσματα ήταν 817. Και κάποιος αναρωτιέται τελικά πού πάει αυτή η κατάσταση, πού οδεύει. Υπάρχει ένα στόπ λόγω και της... του σλόγγαν «Μένουμε στο σπίτι» και της έμπραξης στήριξης αυτού από τους πολίτες. Αυτό το οποίο οι πολίτες πάλι αριθμητικά μπορούν να καταλάβουν είναι ότι εάν μείνουμε στο σπίτι,
κάθε μέρα μπορούμε να μειώσουμε κατά 40% την εξάπλωση του ιού. Δηλαδή, εγώ στο άλλο γράφημα που έχω, στο οποίο κάνω την πρόβλεψη για το τι θα συμβεί μέχρι τις 17 Μαρτίου, ναι, εάν συνεχίσει η ίδια εξάπλωση του ιού, είναι ότι λέω ότι στις 17 βλέπουμε, Μαρτίου... Αυτό βλέπουμε. Στις 17 Μαρτίου θα έχουμε φτάσει περίπου τα 3.000 πραγματικά κρούσματα. 2.998 για την ακρίβεια, αναφέρεστε ότι είναι τα κρούσματα, θα είναι αύριο. Έτσι, βάσει στατιστικής, βάσει εκθετικής εξάπλωσης του ιού. Βάσει στατιστικής και βάσει του εάν γινόταν η εξάπλωση με τρόπο... Ναι. Με τρόπο μη περιορισμένο. Δηλαδή, αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να ελπίζω αυτή τη στιγμή είναι ότι μέσω μιας αποτελεσματικής καραντίνας, η οποία ήδη γίνεται, βέβαια το πόσο αποτελεσματική είναι ένα άλλο θέμα, ναι, η οποία ήδη γίνεται, ότι αυτός ο αριθμός... Θα μας το αναλύσετε και αυτό στη συνέχεια της συνομιλίας μας, αν είναι αποτελεσματικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τελικά την επέλαση του ιού. Παρακαλώ. Βέβαια. Λοιπόν, αν λοιπόν γινόταν μια καραντίνα του τύπου όπως γίνεται τώρα στην Ισπανία ή όπως γινόταν στην Κίνα, που σύμφωνα με την οποία πραγματικά ο κόσμος δεν ερχόταν σε επαφή, έμενε στο σπίτι του, επίσης στην Ιταλία δεν σε άφηνα να βγεις έξω αν δεν έπρεπε να πας μόνο για συγκεκριμένα ψώνια ή μόνο για κάποιο συγκεκριμένο λόγο στο φαρμακείο. Αν λοιπόν αυτό γίνει, η εξάπλωση του ιού θα μειώνεται κάθε μέρα κατά 40%. 40%. Τώρα στην Ελλάδα... Mm-hmm. Τώρα στην Ελλάδα πιστεύω, βάσει των ενημερώσεων που έχω από την οικογένειά μου και από άλλους φίλους, ότι δεν ακολουθείται κατά γράμμα κάποια τέτοια τόσο τρομερή μείωση των κοινωνικών συναθρήσεων και επαφών. Οπότε πιστεύω ότι ένα 40% αυτή τη στιγμή δεν επιτυγχάνεται. Δεν πιστεύω ότι αν βεβαίως υπάρχουν τώρα και νέα μέτρα, ότι ακόμη και αυτές οι ουρές που βλέπαμε στις καφετέριες για το take away, ελπίζουμε να μην γίνονται. Ή ελπίζουμε να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι στις παραλίες αν είναι δυνατόν. Μπορεί αυτά να ακούγονται και... Εγώ πιστεύω, συγγνώμη για να το πάμε σε ένα πολύ έτσι μεγαλύτερο θέμα, ναι, και θέμα κουλτούρας και θέμα πολιτισμού. Βεβαίως και ο Έλληνας μέσα του έχει ένα αντιδραστικό στοιχείο. Ένα στοιχείο του ότι είμαστε άτρωτοι. Και αυτό όμως δεν θα έπρεπε να το εφαρμόσουμε σε αυτή την περίπτωση. Θα έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί ήδη από χθες. Αυτό που αναφέρετε και μέσα στο σχετικό σας άρθρο. Αλλά πείτε μου κάτι. Γιατί είπατε ότι δεν θα πετύχει ή δεν πετυχαίνει ή θα έπρεπε να πάρουμε ενδεχομένως πιο αυστηρά μέτρα από αυτά που ήδη υφίστανται. Ακριβώς. Βλέπουμε, για παράδειγμα, χώρες όπως η Ιταλία, οι, ναι, οποίες ήταν σε λίγο χειρότερη κατάσταση, mm-hmm, από μας όταν μπήκαν σε καραντίνα πάρα πολύ αυστηρή. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει και εμείς να φτάσουμε στο επίπεδο να γίνουμε σαν την Ιταλία ή σαν άλλες χώρες, ώστε να θέσουμε τόσο αυστηρά κριτήρια? Όχι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τα θέσουμε ήδη από πριν. Βλέπουμε ότι αυτός ο ιός πραγματικά μεταδίδεται με ποσοστά ανάπτυξης τρομερά εκθετικής, δηλαδή είναι ένας πολύ επιθετικός ιός, για να το πούμε έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, εμείς είμαστε καλά επειδή έχουμε λίγο λιγότερα κρούσματα ή κάποια περισσότερο λιγότερα κρούσματα και έτσι να νιώσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι λίγο παραπάνω. Το υπεύθυνο και το σωστό θα ήταν να κάνουμε τα ήδη περισσότερα, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο που έφτασαν άλλες χώρες, οι οποίες πήραν αυτά τα μέτρα πιο αργά. Πείτε μου κάτι, γιατί έχει την αξία του αυτό, γιατί και με αφορμή βεβαίως τα όσα υπόθηκαν χθες και από τον κύριο Τσιόδρα, το λοιμοξιολόγο εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, υπόθηκε ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο χώρας, σε αυτή την καραντινοποίηση τέλος πάντων που έχουμε μπει όλοι, κακά τα ψέματα, για να βοηθήσουμε, για να στηρίξουμε και να αποκρούσουμε τον ιό, τα μέτρα αυτά, τα αποτελέσματα των μέτρων θα τα δούμε σε 2 με 3 εβδομάδες. Άρα, συνεπώς και με βάση τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχετε δώσει εσείς στη δημοσιότητα, αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να μιλάμε όντως για περίπου 3.000 κρούσματα πραγματικά σε επίπεδο χώρας. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ναι, μπορεί να μιλάμε για 3.000 κρούσματα σε αυτή τη στιγμή. Πραγματικά τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί ωστόσο. Τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί και θα ανακοινωθούν μέσα ακριβώς σε επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Βέβαια, τι γίνεται, ότι δεν παρουσιάζουν
όλοι οι φορείς συμπτώματα. Ναι. Άρα, μπορεί να νιώσουν άρρωστοι, να νιώσουν κάποια συμπτώματα κάποιοι από αυτούς τους 3.000, ας πούμε, μέχρι τις 17 Μαρτίου. Mm-hmm. Σε αυτούς να γίνει το τεστ, γιατί και στην Ελλάδα, παρότι γίνονται περισσότερα τεστ και σε σχέση με άλλες χώρες, όπως ας πούμε, σας έχω πει εδώ πέρα στην Αμερική στην αρχή, δεν γίνονται άπειρα τεστ κάθε μέρα. Άρα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα νιώσουν τα συμπτώματα δεν θα κάνουν ποτέ το τεστ. Θα είναι φορείς για κάποιες μέρες. Θα είναι φορείς για κάποιες μέρες, θα μπορούν να το μεταδίδουν σε άλλους, αλλά δεν θα έρθουν ποτέ στην επιφάνεια των γνωστών και επίσημων κρουσμάτων. Αυτό είναι ακόμη πιο επίφοβο, γιατί και πάλι μας κρούει τον κόδωνα ότι δεν θα έχουν συμπτώματα όλοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να το περνάνε στους υπόλοιπους. Όλοι είμαστε δυνάμοι φορείς. Οπότε είμαστε ακόμη περισσότερο υπεύθυνοι για τους γύρω μας. Μάλιστα. Κυρία Θεοφανοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να σας ευχαριστήσω εγώ πάρα σε ευχαριστώ. Πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνουμε σφιγμό από νέους ανθρώπους, δικούς μας ανθρώπους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, που βλέπουν λίγο πιο επίπεδα τα πράγματα και όχι σαν εμάς που καμιά φορά παρορμητισμός μας οδηγεί σε άλλες σκέψεις, κακές. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα ως έχει και μετά την αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Εις το επανειδή. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.